Είναι ο καύσωνας καλά κρατεί. Η κατάσταση, όπως είπες και εσύ, είναι ανυπόφορη. Πριν από λίγα λεπτά που βάλαμε το θερμόμετρο κάτω από τη σκιά, έγραφε 39 βαθμούς. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας, όσοι έρχονται, οι περισσότεροι αναγκαστικά για δουλειές, όπως μας είπαν, προσπαθούν έτσι να πίνουν πολλά νερά με βεντάλιες, καπέλα και ομπρέλες στα χέρια. Αναζητούν σκιερά μέρη, μέρη που έχουν συντριβάνια, παίρνουν έτσι ανάσες δροσιάς και συνεχίζουν. Λόγω του καύσωνα κλειστά είναι τα σχολεία σήμερα, τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία σε πολλούς δήμους της χώρας. Σε ισχύ είναι και η πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους από τις 12 μέχρι και τις 5. Το απόγευμα, τις ώρες δηλαδή που οι θερμοκρασίες θα είναι στο πικ, έκλεισε και η Ακρόπολη και η αρχαιολογική χώρη εδώ στην Αθήνα λόγω του καύσωνα από τις 5, από τις 12, συγγνώμη, μέχρι και τις 5 το απόγευμα, με πολλούς τουρίστες να μην το γνωρίζουν και να είναι απογοητευμένοι. Ενώ να σου πω τέλος ότι και σήμερα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4-4 σε πολλές περιοχές, στην Αττική, στη Βιωτία, στη Φθιώτιδα, στη Μαγνησία, στη Λάρισα, στην Κορινθία, στην Αργολίδα και στην Φωκίδα. Μάλιστα, φαίνεται η πιο ζεστή ημέρα του τριημέρου αυτή που διανύουμε. Στη συνέχεια θα μας πει ο μετρολόγος μας, ο κλέαρχος Μαρουσάκης, πώς θα εξελιχθεί ο καύσωνας. Φαίνεται ότι μία μέρα ακόμα έχουμε μπροστά μας και μετά αλλάζει κάπως το σκηνικό. Στο κέντρο της Αθήνας, μας λες, Μέρη Γίγου, καταγράφονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 39 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο εκεί, με τους πολίτες βλέπουμε να παίρνουν τα μέτρα τους όσο γίνεται, με ένα μπουκάλι νερό, να είναι κάτω από τη σκιά, να φορούν καπέλο. Έχουμε πολύ έτσι, ανάγκη να βρούμε δροσερούς χώρους όλοι μας και επισημαίνεις πολύ σωστά τον κίνδυνο πυρκαγιών αυτές τις πολύ δύσκολες ημέρες. Και επίσης, ναι. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και από το Δήμο Αθηναίων 7 κλιματιζόμενες αίθουσες. Για όσους δεν έχουν κλιματισμό στο σπίτι τους, μπορούν να πάνε, λειτουργούν όλο το 24ωρο, μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Αθηναίων, έτσι ώστε να πάνε και να περάσουν τη μέρα τους σε ένα δροσερό χώρο.